Ήθελα να επικοινωνώ με τον κόσμο. Ήθελα να προσφέρω στον κόσμο. Ήθελα να είμαι δίπλα στον κόσμο. Δεν σκέφτηκα τόσο έτσι ψηλά και σοβαρά ότι κάνω κανένα θεολογικό έργο ή το ρόλο του ιερού κήρυκα που δεν μου αρέσουν και οι φράσεις. Ήμουν εκπαιδευτικός, ασχολήθηκα πάρα πολύ με το περιβάλλον, με κοινωνικά θέματα στα παιδιά, πραγματικά. Είχα συσίτια, είχα τέτοια πράγματα και σκέφτηκα κάποια στιγμή, λέω, να γίνω κληρικός, τι ωραίο που θα είναι. Και όχι μόνο μου άρεσε, και όχι μόνο δεν το μετάνιωσα, αλλά κάθε φορά ψάχνω και καινούργιους δρόμους επικοινωνίας με τον κόσμο. Κυρίως με τα παιδιά, με τους νέους. Είναι η τρέλα μου, είναι η αγάπη μου, είναι η χαρά μου, είναι πολλά πράγματα. Αλλά και με όλους τους ανθρώπους. Και πιο πολύ με τους πονεμένους και τους παραπεταμένους. Δεν μ' αρέσει η νομεγκλατούρα της κοινωνίας. Δεν επικοινωνώ με τους επώνυμους και με τους πλούσιους και με όλα αυτά. Μ' αρέσει να περπατάω εκεί στα σοκάκια και να βρίσκω τους τρελούς, τους χαμένους. Αυτούς που ψάχνουν και οι ίδιοι. Και να ψάχνουμε μαζί. Δεν το παίζω, πιστεύω, μέσα μου ότι εγώ κατέχω πολλές αλήθειες, ότι εγώ ξέρω τα πάντα, ότι είμαι ειδικό σε όλα, είμαι πολύ διαβασμένος, πολύ φιλοσοφημένος. Όχι, τίποτα από αυτά. Θέλω να είμαι ένα κομμάτι από την κοινωνία, που ψάχνουμε αλήθειες, που ψάχνουμε πράγματα, που θέλουμε να ζήσουμε πράγματα. Τώρα μέσα σε αυτό και ένα κομματάκι ο Θεός μου, ναι, που είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και αυτό λέω και στον κόσμο, να βρούμε ένα κομμάτι του Θεού και το υπόλοιπο να βρούμε τη ζωή μας, μην τη χάνουμε τη ζωή. Γιατί σήμερα νομίζω ότι όλο και περισσότερο άνθρωπος χάνει τη ζωή του, χάνει την καθημερινότητά του, χάνει τις απολαύσεις, χάνει τη χαρά, χάνει την ευτυχία. Και τούτο εδώ το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Άμα χάσουμε την ευτυχία, χάσουμε τη χαρά. Είχα μια γιαγιά, η οποία κάθε πρωί που ξύπναει και άνοιγε το παράθυρό της. Αυτή με μεγάλωσε. Έτσι με μεγάλωσε. Να ανοίγει το παράθυρο και για ό,τι καιρό βλέπει έξω να λέει 10, 20, 30 δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό σήμερα έχει ήλιο και θα ζεσταθούμε. Δόξα το Θεό σήμερα φυσάει και δεν θα ζεσταθούμε πολύ. Δόξα το Θεό που σήμερα έχει μίχλη και θα έχει δροσούλα, που βρέχει, που χιονίζει, που είναι χειμώνας, που είναι καλοκαίρι. Όλα αυτά τα χαίρονταν. Δεν την άκουγα ποτέ να πει σήμερα έχει κακοκαιρία. Πόσο άθλια λέξη είναι αυτή που τη βροχούλα που ρίχνει ο ουρανός εμείς τη λέμε κακοκαιρία. Ενώ η βροχούλα είναι η ζωή μας. Η βροχούλα, με τη βροχούλα ζει ο άνθρωπος. Διότι αν πάψει, ας πούμε στην Ελλάδα, αν πάψει κάποια στιγμή για ένα χρόνο να βρέχει, θα τελειώσουν όλα αυτά, έρημος θα γίνουν. Λέσβος, Μυτιλίνη. Είναι, έχω τρελαθεί μέσα με αυτόν τον τόπο. Και έχω τρελαθεί και κάθε φορά τρελαίνομαι και πιο πολύ και δεν ξέρω πού θα φτάσει. Πόσο μπορεί να την αγαπήσω αυτή τη Λέσβο μας. Πόσο μπορεί να αγαπήσω τον τόπο αυτόν. Πόσο μπορεί να αγαπήσω τα προσκυνήματα. Ο λόγος λοιπόν ήταν ότι άκουγα κάποιους ανθρώπους να λένε τόσο ωραία πράγματα. Πού ζήλεψα. Και ασχολήθηκα λίγο να μάθω. Αρχάγγελος, πω λέω, Αρχάγγελος. Ό,τι έμαθα για τον Αρχάγγελο με κάνει δυνατό. Έτσι φούσκωσα μέσα μου, λέω, πω, τι έχουμε, τι μας έχει δώσει. Τώρα ξέρετε τους Αρχάγγελους και τους Αγγέλους ο Θεός. Ακούσα για τον Άγιο Ραφαήλ, πω, όλη η γη μιλάει για τον Άγιο Ραφαήλ. Και τελευταία, άκουσα για τον Παπαφωτάκο. Παπαφώτης, λέω, τι Θεέ μου, τι πράγμα είναι αυτό. Και έβαλα σκοπό τη ζωή μου να μάθω όσο γίνεται περισσότερο για όλα τα προσκυνήματα, αλλά δεν το κρύβω τώρα. Θέλω να μάθω για τον Παπαφώτη πολλά. Ψάχνουμε εδώ ανθρώπους που το ξέρανε. Ψάχνουμε ανθρώπους να μου πούν ιστορίες. Και επειδή ο Παπαφώτης ήταν μια παράξενη ιστορία, τι παράξενη, μία ιστορία μόνο, χιλιάδες παράξενες ιστορίες. Από τη μια μεριά η αγιοσύνη του, αγιοσύνη πολύ μεγάλο ύψος, θα σου πω κάτι μετά γι' αυτό. Και από την άλλη τη μεριά η τρέλα του, για να κρύψει την αγιότητά του, έκανε του κόσμου τα τρελά.
τα οποία πολλοί εδώ που τον βλέπουν επιφανειακά λένε πω μωρά αυτόν τρελό. Τρελός ήταν ο Παχριστό. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος του Θεού που έκανε τον σαλεμένο και τον τρελό για να κρύβεται. Ο Παπαφώτης ήταν πνευματικός αδερφός του Γέροντα Παΐσιου. Είχαν τον ίδιο γέροντα πνευματικό εξομολόγο ιερωμένο που τους έκανε και τους δύο μοναχούς, ο ίδιος, ο Παπατήχων ο Ρώσος. Ο Παπατήχων ο Ρώσος είναι ένας γίγαντας πνευματικός. Την ιστορία του Παπατήχωνα την έγραψε ο ίδιος ο Γέρο Παΐσιος. Ο Παπατήχων έφτανε σε ακραίες πνευματικές ιστορίες που μοιάζουν με τους παλιούς μεγάλους Αγίους. Όταν λοιπόν έμαθα και αυτό και επειδή πρώτα είχα ασχοληθεί με τον Παπατήχωνα ή μετά λέω πρέπει να ασχοληθώ και με τον Γέρο Παΐσιο, εκεί ασχολήθηκα από παιδάκι, διότι εκεί έζησα την Κόνιτσα με την οικογένεια του Γέρο Παΐσιο. Είμαστε στη γειτονιά. Καλλιεργούσα τα χωράφια με τον αδερφό του Γέροντα Παΐσιο, τα πατρικά τους. Μετά ήρθε ο Παπαφώτης. Και όταν ο Παπαφώτης θα αγιοποιηθεί, θα γίνει πραγματικά παγκόσμιο κέντρο. Μην τη λέει, να μου το θυμάστε αυτό. Παγκόσμιο κέντρο. Θα γίνει μεγάλο σεισμό, πνευματικός. Αυτά λοιπόν ζω εδώ. Τη μια λέω ο Παπαφώτης, ο τόπος, το Τρίγωνας, εκεί που είναι ο ναός του, εκεί που λειτουργήσα και εγώ προχθές την Κυριακή, εκεί, στην Αγία Τράπεζα που ήταν ο Παπαφώτης, στα κλεισάκια που έφτιαξε ο Παπαφώτης, στα κημητήρια εκεί που είναι ο τάφος του, στον υπέροχο άνθρωπο του Παπαδημήτρη που είναι εκεί, μαθητής του και διάδοχος του. Και όταν τα χορταίνω αυτά και πω στον Αρχάγγελο που πήγα σήμερα, πάλι τρελάθηκα. Ο Αρχάγγελος, λέω. Μετά έρχομαι εδώ στον Άγιο Ραφαήλ και λέω, ο Άγιος Ραφαήλ. Πήγα στην Παναγία την Αμαλής πριν λίγο και φόβω και εκεί μια ιστορία με τον Παπασταύρο. Πήγα στην Παναγία την Γοργόνα το μεσημέρι. Δεν ήθελα να φύγω. Κομμάτι-κομμάτι, τα ζω. Το πρωί λειτουργήσα μέσα στο στρατόπεδο. Πω, ήταν ωραία, ήταν υπέροχα, ήταν εκεί οι φαντάροι μαζί μου εκεί να υπηρετούν. Πω, θυμήθηκα τις ιστορίες τις δικές μου στο στρατό. Γι' αυτό λοιπόν τα χαίρομαι όλα. Η αγάπη και η τρέλα για τις ομάδες πρέπει να είναι ένα παιχνίδι στη ζωή μας και όχι μια αντιπαράθεση. Και εσύ είμαι φανατικός πάω. Αντιπαράθεση δεν θέλουμε κανένα. Αγάπη με όλους. Σε εκείνους τους χώρους υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά πεταμένα. Παραπεταμένα με όλη σημασία της λέξης. Λοιπόν, δεν έχει αξία ένας παπάς 62 χρονών τώρα να μπορεί να αφήνει την αγκαλιά του ανοιχτή να χώνονται μέσα όλα αυτά τα παιδιά. Αν το ζήσει κάποιος, τι υπέροχες στιγμές απολαμβάνω κάθε φορά που πάω στο γήπεδο, δεν μπορεί να το πιστέψει αν δεν το δει. Έρχονται για εξομολόγηση εκατοντάδες, θα πω και χιλιάδες παιδιά συνέχεια. Ξέρεις τι είναι να έρχονται παιδιά τα οποία αν τα δεις στο δρόμο με τον τρόπο που ντύνονται, που συμπεριφέρονται με τα τατουάζ, με τα σκουλαρίκια, με τα μηχανάκια, με την τρέλα, με, και να έρχονται σε έναν παπά, να γονατίζουν μπροστά μου, να πιάνουν τα χέρια μου, να τα βρέχουν με τα δάκρυά τους, να μου λένε τόσο γρήγορα τι λάθη έκανα στη ζωή τους, παπά μου έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και δικαιολογία δεν έχω. Βοήθαμε τώρα παπά μου να τα ξαναβρω με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου, με τα αδέρφια μου, με τον εαυτό μου, με το Θεό μου, με την κοινωνία.
Υπάρχει άλλο πράγμα σπουδαιότερο από αυτό που ένας νέος πεταμένος, τρελαμένος, αλήτης, να έρχεται με αυτόν τον τρόπο σε έναν παπά. Και δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι 100, δεν είναι 1000, είναι 1000. Αφήνομαι στην αγκαλιά τους. Αφήνομαι στην τρέλα. Ζυμώνουμε τρέλα μεταξύ μας. Όχι, δεν κρατάω ούτε όρια, ούτε όρους. Στην τρέλα τους. Μέσα στη Θεσσαλονίκη, στα στενά εκεί μέσα, στην πλατεία Αριστοτέλους. Παπά μου, έλα, αγκαλιές, φιλιά. Και τάκη εκείνη την ώρα εξομολόγηση. Υπάρχει μεγαλύτερο μεγάλη. Αν υπήρχε ένα μήνυμα που θέλετε να μεταφέρετε σήμερα στους ανθρώπους, ποιο θα ήταν αυτό? Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, να πάψουν να απελπίζονται, να πάψουν να στενοχωριούνται, να πάψουν να αγχώνονται, να πάψουν να βλέπουν στα ίντερνετ όλη τη μαυρίλα και όλο το φόβο και όλα τα διέξοδα και να έρθουν, να αγκαλιαστούμε και να πάρουμε όρεξη. Και να πάρουμε τρέλα για ζωή και να πάρουμε ζωντάνια για ζωή και να προχωρήσουμε και να βρούμε και το Θεό και να τον έχουμε πατέρα μας. Δεν είμαι από αυτούς που ψάχνουν το Θεό μόνο. Είμαι από αυτούς που θέλουν να έχουμε τη ζωή και το Θεό μαζί. Να έχουμε ζωή και Θεό. Έτσι μας θέλει και αυτός. Γιατί είναι πατέρας μας. Πονάει όταν πονάμε και πιο πολύ πονάει όταν αγχωνόμαστε και προσπαθούμε να λύσουμε τα πράγματα όπως εμείς τα θέλουμε που δεν λύνονται πολλές φορές και όχι όπως ξέρει ο Θεός ότι είναι το καλό μας. Αυτό λοιπόν θέλω να πετύχει ο άνθρωπος σήμερα. Λέγει ο Γεροπαΐσιος, παιδάκια μου, οτιδήποτε ακούτε ή βλέπετε ή διαβάζετε και σας αγχώνει, σας μαυρίζει την ψυχή, σας βασανίζει, πετάξτε το, είναι το διαβόλου. Δεν είναι του Θεού, διότι ο διάβολος θέλει να έχουμε μαυρισμένη την ψυχή μας. Ο Θεός μας θέλει τρεις χαρούμενους και τρεις ευτυχισμένους. Και για να γίνει αυτό θέλει δύο-τρία πραγματάκια, απλά, καθημερινά. Πρώτον, αγάπη, ταπείνωση, Θεό. Και όλοι μαζί τρέλα. Την τρέλα δεν μπορώ να σας τη διδάξω. Την ξέρω. Την αγάπη και αυτή είναι λίγο. Τώρα την υπομονή και τα υπόλοιπα μπορεί να βρεθεί άλλος καλός παπάς, καλός άνθρωπος ή ο ίδιος ο Θεός να σας τη διδάξει. Ας ξεκινήσουμε μωρέ με την τρέλα και το Θεό. Και θα τα βρούμε και τα υπόλοιπα.